είναι αφιερωμένο στην αρχαία νομίσματα των κλαζομενών. Έχει μέσα κάθε μήνα και ένα ή δύο νομίσματα των κλαζομενών. Όταν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, σχεδόν οι περισσότεροι ζουν στις σπηλιές, εμείς εδώ συνεργαζόμαστε με νομίσματα στις κλαζομενές, το χωριό μας. Οι κλαζομενές είναι τα αρχαία βουλά, εκεί ήταν, εκεί είναι τα βουλά, εκεί που ήταν οι αρχαίες κλαζομενές. Είχαν 15 νομίσματα. Και αυτά τα έψαξε και τα ανακάλυψε ο κύριος Λεκάκης ο Γιώργος, είναι εδώ μαζί μας σήμερα, ο οποίος είναι ένας αξιολογότατος ερευνητής. Του ζήτησα την άδεια και μου επέτρεψε και θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα μέρος από αυτά στο ημερολόγιο του 2024. Πραγματικά είναι αξιολογότατο. Το κάναμε σαν βιβλίο για να μπορεί να μείνει και στην βιβλιοθήκη. Για τους εραστές του Σπιράλ υπάρχουν 5-6 Σπιράλ απ' έξω, αν κάποιος το θέλει, για να το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του, μπορεί να το πάρει. Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, βραβεύουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος την προηγούμενη χρονιά ή τα προηγούμενα χρόνια μας έχει βοηθήσει σαν σύλλογο, σαν βουλά, σαν ανθρώπου σε κάτι. Αποφασίσαμε σαν Δέλτα Σίγμα φέτος να τιμήσουμε τον Γιώργο τον Λεκάκη. Κύριε Λεκάκη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε δύο κουβέντες. Γεια σας και από μένα. Καλή χρονιά, καλές γιορτές. Όλα με το καλό για τα όμορφα βουρλά. Εγώ δεν είμαι βουρλιώτης, δυστυχώς. Αλλά πέφτουν συνέχεια μπροστά μου ιστορίες από τα βουρλιά και από τους βουρλιώτες. Έμπλεξα και με δύο μουρλούς, τρελούς βουρλιώτες εδώ πέρα, τον Μάνο και τον Φώτη. Και κάναμε αρκετά πράγματα, ίσως να έχετε αντιληφθεί, εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές. Ένα βιβλίο με το ημερολόγιο ενός βουρλιώτη που ήταν στα μελέτα μου, που κάνα τα παιδιά εδώ, έκανε ο σύλλογός σας και σας ευχαριστώ. Το οποίο με μαγικό τρόπο έφτασε στα χέρια μου και από εκεί ο Φώτης με τον Μάνο ξετυλίξαν ένα κουβάρι να δούμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και τον βρήκαμε και οι συγγενείς του δεν γνώριζαν τίποτα. Και το επόμενο είναι με την ενασχόλησή μου με την αρχαία Ελλάδα και το μεγαλείο της, το πώς κάθε μικρός τόπος, κάθε μικρή πόλη είχε το δικό της νόμισμα και μόνο έτσι μπορείς να αναπτυχθείς, όχι με κοινά νομίσματα, όταν ο ίδιος έχεις τη διαχείριση του κράτους σου και της οικονομίας σου. Εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι τα βουρλά είναι από τις αρχαίες κλαζομένες, είναι από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο που έκοψαν νομίσματα και μάλιστα με ήλεκτρο, το οποίο ήταν ένα πολύ δύσκολο να το πετύχεις μείγμα, κράμα, μετάλλα. Δείχνει σπουδαία μεταλλοτεχνία τον 6ο αιώνα π.Χ. Όλη αυτή η γνώση και όλα αυτά τα νομίσματα τα οποία δεν θα τα βρείτε σε κανένα μουσείο πουθενά, με την συμπαράσταση του Φώτη και του Μάνου εκδόθηκαν σε αυτό το μικρό ημερολόγιο. Είναι κτήμα όρος σωστιά να το δουν τα παιδιά σας. Θα είναι περήφανοι για την καταγωγή των προγόνων τους, των παππούδων τους, για αυτή την υπέροχη πόλη της Κλαζομενές, την οποία τίμησε και ο Μέγας Αλέξανδρος με ένα σπουδαίο έργο, ενώνοντας το νησάκι με την Σκάλα, με μια γέφυρα αυτή που και σήμερα ξέρετε, την έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης, μην κάνετε το λάθος και τα λέτε εγκλεζονίσια, αυτά που είναι έξω από τις κλαζομενές, δεν έχουν καμία σχέση με τους Εγγλέζους, μην τους χαρίζουμε τα νησιά, αυτά είναι τα κλαζομενίσια. Είναι μικρά νησιά που έπαιζαν το ρόλο της καραντίνας, που ήταν στη διαχείριση των σπουδαίων κλαζομενών. Αυτό ήθελα να σας πω, συντάσσομαι με το ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε έδρα μικρασιατικών σπουδών σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Είναι απαράδεκτο που δεν έχει γίνει έως τώρα. Είναι απαράδεκτη αμέλεια του κράτους, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, των Βρετανικών Αρχών και όλων των εμπλεκομένων. Δεν φταίει ποτέ πάντα ένας, φταίνε πάντα πολλοί. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει και επιτέλους να αναγνωριστούν οι γενοκτονίες από την Τουρκία. Τώρα που έρχεται και ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι ευκαιρία να τεθεί το θέμα και ό,τι για άλλη μια φορά να το προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, σας ευχαριστώ που με μιλήσατε. Ευχαριστώ που είσαι φίλος μου.
και θα θέλαμε να σου κάνουμε, εμείς έλεγε, αυτή την πλακέτα δώρο για να μας θυμάσαι, να μας θυμάσαι πάντα. Εμείς σας θυμόμαστε ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ πολύ.